Όπω είναι ήδη γνωστό, ο πρόεδρο τη Λευκορωσία Αλεξάνδρ Λουκασέγκο αναγνώρισε πω η Κρυμαία αποτελεί ρωσικό έδαφο, αλλά σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Ριανοβόστη, αποκάλυψε το παρασκήνιο τη ανάκτηση τη Κρυμαία από τη Ρωσία το 2014. Συγκεκριμένα, ο Λευκορώσο ηγέτη αποκάλυψε ότι ο Ουκρανικό στρατό ήταν αυτό που αντιτάχθηκε στην ανάπτυξη στρατευμάτων του ΝΑΤΟ στη Χερσόνησο και επικοινώνησε με τη ρωσική πλευρά και προσφέρθηκε να αναλάβει τον έλεγχο τη περιοχή μέχρι να δράσουν οι Ρώσοι. Προφανώ τα περισσότερα τα στελέχη του Ουκρανικού στρατού προέρχονταν από την Κρυμαία και άρα ήταν Ρώσοι και συνεπώ έδρασαν ακαριαία ενάντια στα νατοϊκά σχέδια. Όπω είπε, αυτοί πλησίασαν του Ρώσου, δεν ήταν στο υψηλότερο στρατιωτικό επίπεδο. Έγινε μια κουβέντα και προειδοποίησαν του Ρώσου ότι η Κρυμαία δεν θα ήταν ρωσική αν δεν έκαναν συγκεκριμένε ενέργειε. Δεν θα ήταν ούτε Ουκρανική, πιανού θα ήταν του ΝΑΤΟ. Τότε το ΝΑΤΟ εγκλωβίστηκε στην Κρυμαία. Και μετά από μια άλλη συνάντηση με του Ρώσου, πρότεινα να πείτε στον Προεδρό σα εκεί ότι πρέπει να λυθεί το θέμα τη Κρυμαία. Σύμφωνα με τι πληροφορίε, μου αναφέρθηκαν στον πρόεδρο τη Ρωσία, είπε ο Λευκορώσο πρόεδρο και αναφέρει τον Defense Νέντο True. Σε συνέντευξή του, ο Λουκασέγκο ισχυρίζεται ότι εκείνη την εποχή στρατώνε για στρατιωτικού του ΝΑΤΟ προετοιμάζονταν ήδη στη Σεβαστούπολη. Επομένω, όσοι υπηρέτησαν εκεί στην Κρυμαία το είδαν. Ουκρανοί πρώην Σοβιετικοί στρατηγοί και αξιωματικοί και πρόσφεραν στου Ρώσου, είπε ο Λουκασέγκο στην εφημερίδα. Παραδέχτηκε επίσης ότι σύμφωνα με πληροφορίες του ο Ρώσος Πρόεδρος υποστήριξε την νομική λύση του προβλήματος.